ειδικά των σχολείων εδώ της Άμμης από τη μεριά της ΕΡΜΕ. Λοιπόν, όπως ξέρετε στο σεισμό, μετά το σεισμό, και παρότι είναι απομακρυσμένη η περιοχή εδώ, σε σχέση με το επίκεντρο, υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Υπήρξαν οι αίθουσες στο σχολείο που βγήκαν εκτός. Το έχετε υπόψη σε αυτό. Στο συγκρότημα του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα το θέμα του αμφιθέατρου. Όσο αφορά το σχολείο στη Σάμμη, εδώ και πολλά χρόνια θυμάμαι, διεκδικούσαμε ένα νέο σχολείο. Επειδή μου Σάμμης αποφασίστηκε, και μάλιστα εμείς λέγαμε ότι θα δημιουργήσει επενδύσεις, μπήκε ως ρεαλιστικό και τότε με το ΕΣΠΑ να γίνει νέο δημοτικό στη Σάμμη. Και ότι ακολουθείται ένα δρόμο ρεαλιστικό και θα υπάρξει το σχολείο αυτό το δημοτικό και μετά θα υπάρξει μια ανακατανομή στα υπόλοιπα σχολεία. Αυτό έχει βαλτώσει. Εμείς διεκδικούμε στην Κεφαλονιά ως ΕΡΜΕ 5 νέα σχολικά συγκροτήματα. Η Σάμμη πρέπει να διεκδικήσει σίγουρα το σχολείο το οποίο είχε αποφασιστεί από την εποχή του Δήμου και πρέπει να μπει σε νέα βάση και μετά τους ελέγχους και συγκρότημα για το γυμνάσιο και το ίδιο της Σάμμης. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα της ασφάλειας στους σχολικούς χώρους. Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι δεν έχουν γίνει πουθενά. Δηλαδή καρότα και ουσιαστική έλεγχη με σκανάρισμα, υπάρχουν τεχνολογίες που να διασφαλίσουν ότι τα σχολεία θα είναι επισκευασμένα, θα λειτουργούν ή θα ξαναφτιαχτούν από την αρχή με βάση τον τελευταίο κανονισμό. Δηλαδή με βάση τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει. Αυτό, όπως και όλα τα άλλα που συζητάμε, δεν είναι απλά να διατυπώσουμε μία θέση. Ο Υπουργός Υποδομών, ο αναπληρωτής που ήρθε στο Λιξούρι, έβαλε το εξής. Αν πάμε, λέει, τα σχολεία να γίνουν με τον κανεπέ, τον κανονισμό δηλαδή που προβλέπει αυτούς τους κανόνες ασφάλειας, πρέπει να γκρεμίσουμε το 80% των σχολείων. Και αυτό δεν γίνεται. Άρα, να μην εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Ή να πάμε σε επισκευές. Ή μπαίνει η ασφάλεια κάτω από την αμόκλια σπάθη του κόστους, όπως μπαίνουν και όλα τα ζητήματα. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν το διαπραγματευόμαστε και είναι ενδεικτικό ότι σε αυτό που λέμε σύγχρονες ασφαλείς υποδομές και η νέα κυβέρνηση προσανατολίζεται με βάση τις προτεραιότητες που έχει στη συνέχιση μιας απαράδεκτης κατάστασης για τα σχολεία. Και θέλω να τελειώσω με τούτο. Ο φόβος, ο ρεαλισμός, ο δίθεν ρεαλισμός και οι αυταπάτες, αλλά και η λογική ότι έχει σύμμαχο μια κυβέρνηση ο λαός και πρέπει να περιμένει τα αποτελέσματα της μάχης, θα είναι καταστροφικά αν ο λαός δεν οργανωθεί και δεν παλέψει τα δικαιώματά του. Άποψη. Μα δεν λέω άλλη άποψη.